καμό, όπως λένε στην Κύπρο. Κάτσε τη μάθαν κάτω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή με σταματάνε στο δρόμο και με ρωτάνε τι σου έχω πει, Λουκά, τι σημαίνει το κάτσε τη μάπα χαμέ, σημαίνει κουλαρέ. Χαμήλωσε τους τόνους σου. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ ο εγωισμός μας να είναι πάνω από το ταλέντο μας. Θέλω να τα μετρήσουμε λίγο αυτά, ε. Πιστεύω ότι είχε δίκιο σε αυτά που είπε. Αυτή η υπερβολική αυτοποίηση μπορεί να έχω κάποιες φορές και σιγουριά, ίσως να μην είναι πάντα τόσο καλή. Θα προσπαθήσω να το δω είτε μαζί με τον κύριο Θανάση είτε μαζί με την κυρία Γκαγκάκη και να το προσέξω. Αν είναι να μου κάνει κακό, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγω. Στεναχωρήθηκα αρκετά με την αποχώρηση του Χρήστου, γιατί από το πρώτο live και πιο πριν ακόμα είμαστε συγκάτοικοι εκεί που μένουμε. Και στεναχωρήθηκα γιατί πέραν τις πολλές ώρες που περνάμε εδώ πέρα στο πλατό, και εκεί κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα, δηλαδή ακόμα και το παντελόνι που φοράω του Χρήστου. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των δυσυγόθων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστοί μας τα φτερά σου ψυχοπριονί. Λίγο νερό στα δύο είδες πως από τη ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκουριάζε το κλειδί του παραδείσου. Τρέχει με στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά πως να ημερέψει όλους με ένα σεντόνι πως να δεθεί η μεσόγειος με σκιά αγάπη που σε λέγα Αντιγόνη. Κι ανοιχτοδία ο φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεό Καμάρι. Εγώ ένα πεδίο πολύς θυμό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντά. Μεγάλο τραγούδι και μεγάλη ερμηνεία από τον Λούκα. Γιώργο Θορφάνος. Θέλω να μου πεις, να μου επαναλάβεις αυτό που είπες στον Λούκα την προηγούμενη εβδομάδα, σας παρακαλώ. Να επαναλάβω. Ναι. Στα κυπριακά. Μας βλέπει πολύ Κύπρος, μας βλέπει και η Κύπρος. Πες μου, να τα ακούσω. Και το κάτσε τη μάπα χαμέ. Πώς. Σημαίνει κούλα ρε αυτό. Πώς το πες. Πες το ρε στη Λούκα, πες το να τα ακούσω από εκεί. Κάτσε τη μάπα χαμέ. Κάτι με την μπάρα, κάτσε. Κάτσε τη μάπα παντέ. Κάτσα. Κάτσε τη μάπα. Τη μπάλα δηλαδή. Χαμέ. Α, κάτσε τη μάπα χαμέ. Ναι. Χαλέ. Πες το ρε παιδάκι. Χαλέ χαμέ. Τι σημαίνει αυτό. Όχι, κάτσε τη μάπα χαμέ. Αν το λες εσύ. Χαμέ, χάμω. Χάμω. Θα φας χώμα που λέμε. Γιώργο. Λουκά.
Πιστεύεις ότι θα είσαι στον τελικό? Τελικός είναι κάθε Παρασκευή. Άρα προσπαθώ κάθε εβδομάδα να είμαι καλύτερος. Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις? Ήδη είμαι κερδισμένος από όλο αυτό. Από μένα είσαι κερδισμένος. Έχεις ένα μεγάλο μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Λιγομίλητος σήμερα ο Γιώργος, αλλά ουσιαστικός. Βγήκες κύριος εκεί όσο έπρεπε, με τη δύναμη σου, χωρίς υπερβολές. Ένα δύσκολο τραγούδι, ένα τόσο χαρακτηρισμένο τραγούδι και από τον Μανώλη Μητσιά και από τη Χαρούλα. Και ένα τραγούδι δηλαδή ζωής αυτό το πράγμα, έτσι. Μπράβο. Είπα λίγο μίλητος Γιώργο και εντάξει, θα με διαψεύσει κατευθείαν. Μα με κοιτάει, εκεί πρέπει να το πω, να μην το πω. Κοίταξε. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί επιλέξα αυτό το τραγούδι απόψε, όταν αρχίσαμε. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα λέω, okay, απόψε, τώρα εδώ, όσο καλή ήταν η Κέλλη, τώρα απόψε αρχίζει το X-Factor, τώρα. Μπράβο, Λουκάς. Πάρα πολύ καλός. Ήσουν ο καλός μέχρι τώρα. Σε χάρηκα. Είχες πάθος, είχες έμπνευση. Ήσουν ουσιαστικός. Αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είδα εξέλιξη. Όλα αυτά που συζητάμε απόψε, τα είδα. Εγώ σε χάρηκα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Νίκο. Εχθές το βράδυ ήμουνα στο Εθνικό Θέατρο με τον Θάνατο Μικρούτσικο. Συναντηθήκαμε εκεί. Και του είπα, του λέω την περασμένη εβδομάδα οι τραγουδιστές που έχω στο X Factor και οι δύο είπαν τραγούδια σου. Φαντάζομαι σήμερα, αν το βλέπει, να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και εγώ το ελπίζω αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα νέο παιδί σαν και σένα να λέει τόσο ωραία ένα τέτοιο μεγάλο τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο X Factor και που κάθε εβδομάδα ομορφαίνεις τις Παρασκευές μας. Και... μεγάλες αγάπες. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που συνηθίκαμε και τραγουδάς και σε χαιρόμαστε. Είτε αυτό είναι τραγούδι Bon Jovi, είτε είναι το ερωτικό, είτε είναι Μητροπάνος. Δεν ξέρω τι ως πω, είσαι υπέροχος. Είσαι υπέροχος. Μέλια τρέχουν από τα στόματα της κριτικής μας επιτροπής πλέον. Εν τω μεταξύ τώρα θα πάω 2 Ιανουαρίου, πάω στην Κύπρο. Θα καθίσω 10 μέρες περίπου με το που μαθαίρεται. Όλοι μου λένε, μου ζητάνε πράγματα από σένα να τους πάω, ξέρεις. Θα τα πούμε μετά. 10 μέρες δεν νομίζω. 8. 8 σάκι. Εντάξει. Λοιπόν. Όχι, θα πάω σε ένα κομμάτι που δεν έχουμε. Α. Αν θες να σου φέρω τίποτα την Κύπρο, πες μου. Ένα χαλούμι. Χαλούμι, ναι. Χαλούμι. Αμάν μου, με το χαλούμι, κλισέ πια. Τίποτα άλλο δεν θέλετε. Χαλούμι θέλω. Εσύ. Κλισέ είμαι. Άσε με. Τη διασπορά. Ωραία. Χαλούμι. Okay. Κατερίνα, άκουσα τον Γιώργο Θεοφάνου σχεδόν να μας παρουσιάζει τον Λούκα ως τον νικητή του X-Factor. Εσύ τι γνώμη έχεις? Εγώ πιστεύω θα είναι στο τελικό. Ένα Λούκα. Και από ό,τι κατάλαβε και μέσα στην τριάδα έχουμε αποκωδικοποιήσει το 1/3 του γρίφου του Γιώργου Θεοφάνου. Θέλω να μάθω και τους άλλους δύο σιγά σιγά. Για πες μου. Ένα Λούκα που στην αρχή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν τον δείξαμε ούτε καν σε οντισιόν. Μπορεί να μην τον πιστεύαμε πολύ ως παραγωγή. Αλλά... Τι είναι. Δεν είναι για μας. Ναι, όταν παίξαμε τις οντισιόν, ο Λούκας δεν ήταν μέσα, σε πληροφορώ. Το κρατούσαμε για έκπληξη. Ναι, αυτό νομίζω, ναι, το κρατούσαμε για έκπληξη. Και θυμάμαι ότι όταν κάθισε σε εκείνη τον καναπέ στο Judge's House και του είπε ότι, κοίτα, εγώ σε θέλω πάρα πολύ, αλλά εγώ θέλω να έχω 4 που θα είναι οι 4 πρώτοι. Και μου είπε, γύρισε και μου είπε, με ένα ύφος όμως, τον ένα τον έχετε. Τι ωραία. Πλάκα κάνω. Τον ένα τον έχω. Αυτό με πίεση. Τον ένα τον έχω. Μπορώ για χάρη της ιστορίας επίσης να θυμίσω στην ομάδα ότι ο Λούκας δεν ήταν καν στους 16. Ναι. Ο Λούκας... ακούστε με λίγο. Ο Λούκας δεν ήταν καν στους 16. Η φωτογραφία του ήταν μέσα σε όλα αυτά τα χαρτιά που είχαμε μπροστά μας. Ήταν κάπου πεταμένη από κάτω. Θυμάσαι και θέλαμε να συμπληρώσουμε. Τη σήκωσα τη φωτογραφία. Μα αυτό δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό αυτό. Άσαν το πάνω. Τι λέει, παιδιά, για όνομα. Αυτό μας λέει ότι έχει κάνει τρομερή πρόοδο ο Λούκας. Από τις εντυπώσεις μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό που θα ήθελα, Κατερίνα, να ξέρεις είναι εφόσον φτάνουμε προς το τέλος του X Factor, πρέπει να λέτε στα παιδιά, εσείς κυρίως, ναι, της ομάδας του, ναι, πρέπει να τους λέτε τι
αν βλέπετε κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει να πάνε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στις επόμενες Παρασκευές ή ναι, Τετάρτες. Κοίταξε, μισό λεπτάκι όμως. Θες τώρα να σου αποκαλύψουμε πόσες φορές μιλάμε και πόσο καυγάδες κάνουμε και πόσο το σχεδιάζουμε. Δηλαδή, εντάξει, τους λέμε, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Είναι από, να πω μία λέξη μόνο. Είμαι περήφανη για τον Λούκα. Τέλεια. Αυτό τα λέει όλα. Κυρίες και κύριοι, Λούκα, θες να πεις κάτι? Όχι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος αυτά που άκουσα. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Αλλά μόνο νομίζω και ευχαριστημένος όχι, που απλά, σήμερα. Απλά είχα πάρα πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάση τα λόγια που μου πάνε κριτές, τα πήγα καλά.